παιδιά να πάνε να κάνουν μάθημα. Πάμε τραγούδι, πάμε τραγούδι, πάμε δώστε τραγούδι. Δώστε και τα πιτσιρίκια. Ξαφνικά πάλι βρεθήκανε με άδικο τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά κάθε χρόνο έχουν άδικο. Είναι δυνατόν κάθε χρόνο να έχουν άδικο αυτά και δίκιο εμείς? Ας τους δώσω μια χρονιά, ρε παιδί μου. Να έχουν δίκιο και αυτά. Το 2018. Μαζί με τη Δευτέρα Παρουσία. Να έχουν και αυτά δίκιο. Να έχει νεολαία δίκιο. Μάθαμε τώρα, στέλνουμε το εισαγγελέα σχολεία. Άμα είναι μετατραπεί η δημοκρατία σε Ελλάς Ελλήνων εισαγγελέων, να το χέσω. Και να βρίσκουμε κόλπα, σου είπα, μου πει να βάζουμε μέσα στους γονείς και να πιέσουμε. Επέλεξε 13 ονόματα. Ορίστε. Από 13 παιδιά και μας πήγε στον εισαγγελέα. Στα Τρίκαλα, ένας άνθρωπος, ένας δάσκαλος, μήνυσε τους πατεράδες για παραμέληση ανηλίκους να πάνε οι γονείς, να μην πει ότι το έκανε μαθητές, για να πιέσει. Αυτή είναι η κατάσταση στα σχολικά κτίρια. Την ξέρουμε, παιδί μου, την ξέρουμε. Τα ξύλα που υπάρχουν στο κτίριο είναι παλαιά και είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Τα καλοριφέρ μας είναι τιμόροπα και οι σοβάδες πέφτουν από τον τοίχο. Και όσο προσπαθούμε να τους βγάλουν υποκινούμενος, υπάρχει απλή απάντηση του απλού μυαλού. Για ακούστε. Μήπως είναι λίγο μόδα το θέμα των καταλήψεων? Όχι, δεν είναι μόδα. Είμαστε παιδιά και τρέχουμε όλη τη μέρα στο σχολείο, στα φροντιστήρια να διαβάζουμε, δεν έχουμε ζωή. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να διεκδικήσουμε τη ζωή μας, τα δικαιώματά μας. Εσάς θα σας παρακινεί κάποιο κόμμα το να προχωρήσετε στην κατάληψη? Όχι, δεν είμαστε χαζοί να περιμένουμε το κόμμα να έρθει να μας πει «Ξέρεις, η παιδεία είναι χάλια σε αυτή τη χώρα και κάνει κατάληψη». Το βλέπουμε και μόνοι μας. Το βλέπουν και μόνοι στο χάλι. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Ακούσε μέσα στην παραζάλη πώς μιλάει ο διευθυντής αυτός. Άκουσε το παιδί. Στο διευθυντή. Δεν είναι όμως η απειλή αυτή. Διευθυντής σχολείου είσαι τελειωμένος. Όπως μιλάς του παιδιού, έτσι σου μιλάει. Εμείς βάζουμε το διάλογο και τους όρους. Ο μεγαλύτερος. Άμα λες το παιδί τεμπέλη, άχτο, μαλάκα, δεν σου πει κάποια στιγμή. Μαλάκα, σε σκεφαίνεσαι. Αφού ζει τον άνοιξε το διάλογο αυτό. Και θα μείνεις με γουρλωμένα μάτια. Θα δακρύσεις και λίγο. Θα σε πιάσει και ο πόνος. Και θα πεις στον πατέρα σου, μιλάς έτσι, ρε, κολόπεδο. Που σε ταΐζει, που σε ντύνει, που σε πληρώνει το φροντιστήριο. Κολόπεδο. Αν του πεις, παιδί μου, εγώ είτε 3 πάρεις στο σχολείο, είτε 13, είτε 23, πατέρας σου είμαι, συνεχίζω να είμαι και εσύ, παιδί μου, συνεχίζεις να είσαι. Άλλο διάβολο επικοινωνίας ανοίξεις με το παιδί. Γιατί, κύριε μου, ήμασταν εμείς φωστήρες ή πανέξυπνοι. Είναι δύσκολες εποχές. Είναι πιο δύσκολες. Είναι καινούργιο το σκηνικό, γιατί πρέπει να το πάω.